Σου Μιχάλη, σε χαιρετούμε. Έχεις καλωδιωθεί εκεί, τι έγινε, τυλίχθηκες με τα καλώδια? Καλό μεσημέρι. Εντάξει, χάτς free μου Χρήστο. Είμαστε στην πλατεία, με μπέρδεψες. Σε μπέρδεψα γιατί τόσο καιρό μιλούσαμε ότι καθυστερεί η πλατεία Ελευθερίας. Ενώ είχαμε και άλλα έργα σε εξέλιξη, τελικά καθυστερούσε και η Μακαρίου. Λοιπόν, πάμε, τι έχεις δει εκεί που είσαι? Βλέπουμε ωραία πράγματα, τακτοποιημένα και περιποιημένα. Λοιπόν, βλέπουμε. Ναι, είναι συγκυρισμένα, είναι περιποιημένα. Μόλις ήρθε και ο Δήμαρχος τώρα, εντάξει, θα ετοιμαστούν και οι άλλοι συνάδελφοι να μας κάνουν τις δηλώσεις. Απλά να περιγράψουμε λίγο. Θα είμαστε όλοι μαζί γιατί έχουμε ραντεβού Χριστό. Είναι σωστό και για τους άλλους συνάδελφους να μιλήσω τώρα με τον Δήμαρχο. Αλλά μπορούμε να περιγράψουμε λίγο τι συμβαίνει εδώ. Βλέπουμε ότι όλη η λεωφόρος έχει αλλάξει. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν, είναι όλα ένα επίπεδο. Υπάρχει λόγος γι' αυτό, έτσι σχεδιάστηκε η νέα λεωφόρος, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση πρόσωπα τα οποία είναι αμαία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σκαγιά ή οδοστρώμα που δεν μπορούσε να κυλήσει αμαξάκι πάνω, που βλέπαμε εικόνες που είμαστε συνηθισμένα να βλέπουμε σε συγκεκριμένη οδό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δέντρα, κάθε 2 μέτρα υπάρχει δέντρο, και δέντρα ταχείας αναπτύξης, άρα θα μεγαλώσουν γρήγορα, θα πρασινίσει ξανά η περιοχή. Βλέπουμε τα παγκάκια, υπάρχει φυσικά και το υδάτινο στοιχείο το οποίο είναι πιο πάνω, δεν θα προλάβουμε να το δούμε τώρα ζωντανά στους δέκτες. Είναι εκεί στο πάρκινγκ, το θυμόμαστε. Υπάρχουν, όποιος έχει επισκεφτεί τη Τάση Κράτους βλέπει ότι υπάρχει η ίδια ομοιότητα, είναι η ίδια αρχιτεκτονική. Ναι. Βλέπουμε πως έχει συνεχιστεί ο ίδιος σχεδιασμός και έχει έρθει προς αυτή την περιοχή. Τώρα, υπάρχουν 2 κρίσιμα ερωτήματα, Χρήστο. Αν θα μπορούν να διακινούνται οχήματα στην περιοχή ή όχι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο οχήματα τροφοδοσίας ή οχήματα που κάνουν κάποιες τεχνικές ακόμη εδώ στην περιοχή. Για περίμενε. Δραστηριότητες έτσι ώστε να τελειώσουν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι οχήματα κυκλοφορούν. Εντάξει, Χρήστο, γιατί... Ναι, πάμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι οχήματα κυκλοφορούν. Θα μας απαντήσει ο Δήμαρχος. Όχι, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο, που λένε ότι δεν έχουν κάνει χώρους στάθμευσης για τα οχήματα τροφοδοσίας. Που είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Σωστό, δεν το είδα. Για τον λόγο ότι στους ασυγκράτους υπάρχουν. Ενώ εδώ βλέπουμε πως δεν υπάρχουν. Για πάρε θέση Μιχάλη Κιβιδιώτη να μας κάνει και τις δηλώσεις ο Δήμαρχος. Είναι και οι άλλοι συνάδελφοι. Κανονικό ο διπορικός του Μακαρίου έχει ετοιμάσει. Είναι και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ. Ο Σάββας ο Προδρόμου είναι ο κομμάτος της κάμερας αυτή τη στιγμή. Αυτό αποφασίστηκε. Θα έρθουμε στον ήλιο. Ένα λεπτό να πάρουν θέση και οι άλλοι συνάδελφοι. Βλέπουμε παίρνουν τη θέση και ο Δήμαρχος Λευκωσίας, είναι και ο εργολάβος, η αρχιτέκτονας του έργου, σωστά αν τα καταλαβαίνω σωστά. Να βάλω μια μάσκα. Πάντως σε κάθε περίπτωση οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες, Μιχάλη, που θα δοθούν αυτή τη στιγμή θα είναι και οι πλέον σημαντικές και για τους καταστηματάρχες και για τους κατοίκους της περιοχής και για τους διερχόμενους. Ακριβώς, αν περνάνε αυτοκίνητα και οχήματα, όλους θα μας βολεύουν. Να μας απαντήσει τα πάντα ο Δήμαρχος. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ένα λεπτάκι να ετοιμαστούν. Αλλά νομίζω ότι το ζητούμενο δεν ήταν να διέρχονται οχήματα από εκεί. Μόνο για κατοίκους, για τροφοδοσία. Και τα λεωφορεία και τα ποδήλατα, βέβαια. Ακριβώς, Χρήστο, θα μας απαντήσει τώρα ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι και άλλοι συνάδελφοι. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί. Χρήστο, είμαστε ζωντανά. Καταλαβαίνεις ότι αυτά συμβαίνουν. Όλα καλά είναι. Περιμένουμε τον Δήμαρχο να κάνει τις δηλώσεις, να ξεκινήσει και να δούμε. Νομίζω σήμερα παραδίδεται, Μιχάλη, στο Δήμο το έργο από τον εργολάβο, αύριο στους κατοίκους και στους καταστηματάρχες. Άρα από αύριο κανονικά ξεκινάει η λειτουργία. Λοιπόν. Κάτι αναμένουμε σε πολύ λίγο να γίνουν οι δηλώσεις. Μάλιστα, κάτι περιμένουμε όλους τους συναδέλφους να συντονιστούν και να ετοιμαστούν. Είναι μια σημαντική στιγμή εκεί για το κέντρο, το εμπορικό κέντρο. Αναμένεται να τονωθεί και η εμπορική κίνηση μετά από τις αλλαγές που έχουν γίνει. Να το δούμε, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Η Στάση Κράτους πήγε καλά. Δύο πληροφορίες μέχρι να ετοιμαστούν όλοι οι συνάδελφοι, ότι τα τελευταία 2 χρόνια γίνονταν εδώ Παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κύριε Γιορκάζη, σήμερα παραδίδεται η λεωφόρος Μακαρίου. Ναι, όπως είχαμε υποσχεθεί, σήμερα άρχισε η παραλαβή της λεωφόρου Μακαρίου από την σχεδιάστρια, αρχιτέκτονα και σχεδιάστρια και αρχιτέκτονα και συντονίστρια αυτού του εξαιρετικού έργου από τους εργολάβους μας, την εταιρεία Σαϊπάρκο Παναγίδης, τη συνεργασία Σαϊπάρκο και εταιρεία Παναγίδη. Τους ευχαριστώ όλους. Αντιλαμβάνομαι ότι η παραλαβή προχωρά κανονικά και ο Δήμος θα παραλάβει σήμερα το έργο. Από σήμερα το απόγευμα και σίγουρα αύριο θα ήθελα να προσκαλέσω όλες και όλους να έρθετε να περπατήσετε ή να έρθετε με τα ποδήλατά σας να δείτε οι ίδιοι και οι ίδιες αυτήν την υπέροχη νέα Μακαρίου. Τα πεζοδρόμια, για όσοι θυμάστε πώς ήταν πριν, τα πεζοδρόμια έχουν μεγαλώσει, οι λωρίδες κυκλοφορίας μηχανοκίνητων έχουν μειωθεί. Τα πεζοδρόμια είναι όλα έναν επίπεδο, αυτό διευκολύνει τους πεζούς αλλά κυρίως άτομα με κινητικές δυσκολίες. Έχουν φυτευτεί δέντρα καθ' όλη το μήκος της οδού, άρα το καλοκαίρι λίγη υπομονή να μεγαλώσουν ακόμη λίγο τα δέντρα, αλλά στόχος το καλοκαίρι να περπατούμε υπό σκιά τα ζεστά καλοκαίρια της Κύπρου. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα δείτε και διαφέρει από το τι ήταν πριν η λεωφόρος μας, έχουν δημιουργηθεί μικρές πλατεΐτσες. Μετά που μάθαμε με το μεγάλο και δύσκολο έργο της Πλατείας Ελευθερίας, αρχίσαμε και δημιουργούμε και άλλες πολλές μικρές πλατεΐτσες και θα δείτε 3-4 εδώ στη λεωφόρο Μακαρίου. Μια είναι εδώ δίπλα μας, υπάρχει μια στην αρχή, υπάρχει μια λίγο παρακάτω και όλες αυτές οι πλατείες που δημόσιοι χώροι συνάθρησης αυτόν έχουν και στόχο να προσελκύουν συνδημότες μας, να διευκολύνουν τη συνάθρηση, να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, πριν αρκετά χρόνια και δεν πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος το είχε πιστέψει όταν είχαμε αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο να αναζωογονήσουμε το αστικό εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας μετά από δεκαετίες αποψήλωσης. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα το επράπταμε. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της Τάση Κράτους, Μνασιάδου, Τετήρας, έρχεται να ολοκληρωθεί και η λεωφόρος Μακαρίου. Το εμπορικό μας κέντρο αναβαθμίζεται αισθητικά και λειτουργικά, που σημαίνει τι, ότι γίνεται πλέον ανταγωνιστικό για να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και με αυτόν τον τρόπο να αναζωογονηθεί μόνιμα. Όταν συνδυαστεί με την ολοκλήρωση της Πλατείας Ελευθερίας, την ενοποίηση των 3 ή 4 τμήματων της Τάφρου, διότι δημιουργήσαμε 3 νέες γέφυρες, και με την ολοκλήρωση του χώρου του παλιού Γασιπή που θα δημιουργηθεί σε 2 χρόνια, ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί το έργο που ήδη άρχισε, ένα πανέμορφο αμφιθέατρο, ένα χώρος πρασίνου, τότε, και να μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω τον όρο του συνάδελφου στην Αθήνα, δημιουργείται ένας πολύ όμορφος, μεγάλος περίπατος στη Λευκωσία, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα προσελκύσει επισκέπτες για να έρχονται εδώ, να περπατούν, να περνούν όμορφα με τις οικογένειες τους, να ψωνίζουν, να επισκέπτονται εστιατόρια, καφετέριες και γενικά να περνούν περισσότερο χρόνο, και με αυτόν τον τρόπο θα αναζωογονήσουμε το αστικό κέντρο της πόλης μας. Δήμαρχε, εκτός από τα συγκεκριμένα έργα, υπάρχει ένα έργο το οποίο δεν έγινε ακόμα, δεν φαίνεται καν αν θα γίνει, και αφορά στην Λίδρα Σόνας Αγόρου. Είναι μια περιοχή στη Λευκωσία που είναι στο κέντρο, αλλά βλέπουμε ότι είναι αρκετά παραμελημένη. Τι θα γίνει με την εν λόγω περιοχή, υπάρχουν κάποια σχέδια να ξεκινήσουν, αφού ήδη και η λαϊκή γειτονιά έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσει? Πολύ καλή ερώτηση. Όπως γνωρίζετε, είχαμε σχέδια να αρχίσουμε την ανάπλαση και επιδιόρθωση των πεζοδρόμων Λίδρα Σόνας Αγόρου. Για διάφορους λόγους που επίσης γνωρίζετε, το έργο είχε σταματήσει πριν περίπου 7 χρόνια μετά από αντιδράσεις κάποιων επηρεαζομένων. Προχωρήσαμε όμως για την εντός των τυχών πόλη, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να το υπενθυμίσουμε, στην αναβάθμιση της οδού Ριγένης, που για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, πιθανότατα μετά από την πρώτη φορά που λειτουργήσε, έχει πεζοδρόμια πεζοδρόμια που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, διότι προχωρήσαμε με ακύρωση της στάθμευσης επί της οδού και δημιουργία πεζοδρομίων. Προχωρούμε άμεσα, έχει ήδη προκηρυχθεί η ανάπλαση της οδού Τρικούπια από το Όχι μέχρι κάτω, που θα είναι ένα απίστευτα σημαντικό έργο. Η είσοδος της Λευκωσίας, της εντός των τυχών, θα αλλάξει και θεωρούμε ότι θα προσθέσει στα ήδη πολύ σημαντικά έργα που έχουν γίνει αναβάθμιση της πλατείας Δημαρχίας, η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου Science, η Ερμού, η Πενταδαχτύλου και τόσα άλλα. Και ακολούθως θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσει η ανάπλαση των πεζοδρόμων. Κύριε Δήμαρχε, πλησιάζουν Χριστουγεννά και ο κόσμος θέλει να γιορτάσει την ανακαινισμένη Λεωφόρο Μακαρίου με χριστουγεννιάτικη διάθεση. Τι σχεδιάζει ο Δήμος εν ώψη για το Χριστουγέννο? Ναι. Νομίζω το Σάββατο, η Παρασκευή είναι Σάββατο, να απολογούμε, θα εγκαινιάσουμε το pop-up εδώ δίπλα και θα αρχίσουμε να στολίζουμε την οδό μόλις την παραλάβουμε, από σήμερα ή από αύριο, από απόψε, ευχαριστώ, για να φωταγωγηθεί το Σάββατο. Ωραία. Σάββατο δηλαδή θα είστε για φωταγώγηση, θα κοιτάνατε όπως είχε τις παλιές χρονιές? Ναι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να γνωρίζω όλο το πρόγραμμα, αλλά σίγουρα θα φωταγωγηθεί το Σάββατο. Και μια και λέμε για Χριστούγεννα, να υπενθυμίσω σε όλους που δεν το γνωρίζουν ότι λειτουργεί η Παραμυθούπολη στο χώρο Νταβίλα και προσκαλώ όλους και όλες να έρθουν με τις οικογένειες τους και τα παιδιά τους να απολαύσουν τα παιχνίδια της Παραμυθούπολης και ακολούθως να περπατήσουν στους πεζόδρομους, να κάτσουν σε κάποιον εστιατόριο, να ολοκληρώσουν το βράδυ τους. Με την διέλευση οχημάτων πότε να αναμένουμε αποφάσεις? Μιλάτε για την... όπως γνωρίζετε, ο Δήμος, η πρόταση του Δήμου και ο αρχικός σχεδιασμός του Δήμου ήταν για ελεγχόμενη είσοδο, δηλαδή εξουσιοδοτημένη είσοδο λεωφορείων, ταξί, οχήματα φορτοεκφόρτωσης και ιδιωτικών αυτοκινήτων, όλων των εργαζομένων εδώ και όλων των ιδιοκτητών κατοίκων που είναι εδώ. Για να λειτουργήσει αυτό το καινούριο, πολύ πρωτοποριακό κυκλοφοριακή ρύθμιση, συμπεριλάβαμε στο τεχνικό δελτίο του έργου τον αυτόματον έλεγχο με κάμερες, τη φωτοεπισήμανση. Δυστυχώς η συγκεκριμένη ρύθμιση απαιτεί επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου στην Κύπρο, κάτι που καθυστέρησε. Γι' αυτόν ο Δήμος είχε προτείνει προσωρινά να προχωρήσουμε με την μονοδρόμηση της οδού με μία λεωφοριολωρίδα και μία λωρίδα για αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη πρόταση του Δήμου δεν έτυχε έγκρισης από τον κυκλοφοριακό φορέα. Άρα αυτή τη στιγμή θα αναμένουμε την απόφαση της αστυνομίας, η οποία στο τέλος της ημέρας θα κληθεί να αστυνομεύσει είτε τη μία πρόταση είτε την άλλη. Στο εντωμεταξύ θα παραμένει χωρίς αυτοκίνητα φυσικά μέχρι την απόφαση της αστυνομίας. Μιλήσαμε με αρκετούς πολίτες και έδειξαν μεγάλον ενθουσιασμό όσον αφορά την λεωφόρο. Ωστόσο, κάποιος μας είχε πει που φορτώνει και εκφορτώνει πράγματα για τα διάφορα καταστήματα που θα μπορεί να σταθμεύει. Μόλις το απάντησα. Η φορτοεκφόρτωση επιτρέπεται για τα καταστήματα. Ακόμα και στην αρχικό σχεδιασμό του έργου, φορτοεκφόρτωση, κάτοικοι, εργαζόμενοι, τους επιτρέπεται η είσοδος. Αυτό είναι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου. Απλά, Δήμαρχε, συμπληρώνοντας την ερώτηση του συναδέλφου, είδαμε στις άλλες οδούς δίπλα, ας πούμε, στη Τάση Κράτους, ότι υπάρχουν χώροι φορτοεκφόρτωσης. Θέσεις πάρκινγκ φορτοεκφόρτωσης. Εδώ βλέπουμε πως δεν υπάρχουν καθόλου. Ναι, στην Λεωφόρο Μακαρίου να υπενθυμίσω ότι δεν υπήρχαν ούτε παλαιότερα. Κατ' επέκταση, οι καταστηματάρχες θα πρέπει να λειτουργούν τη φορτοεκφόρτωση τους όπως και παλαιότερα. Άρα παρκάροντας σε άλλους δρόμους και να έρχονται περίπου. Για κάθε καταστηματάρχη πώς θα Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί